στην εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ξεχωρίζω δύο θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο αφορά την εκκρεμότητα του βέτο που έχει θέσει η Ουγγαρία και η Πολωνία όσον αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκτιμώ ότι η πρόταση συμβαστική η οποία έχει επιτευχθεί κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ότι αυτό το ζήτημα, αυτή η εκκρεμότητα θα λήξει σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες η οποία έχει ήδη καταθέσει το δικό της λεπτομερό σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έγινε πάρα πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη και την έκταση της οικονομικής κρίσης, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να πέσουν στις πραγματικές οικονομίες της Ευρώπης των στομότερων ετών. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Εδώ πέρα το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σαφές, πάρα πολύ ξεκάθαρο, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παρβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες και ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα λοιπόν θα φανεί εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Pacta cum servanda.